Και πάμε στο θέμα του TikTok τώρα, το οποίο είναι το θέμα των ημερών, έτσι, που είναι στον αφρό της παγκόσμιας επικαιρότητας. Πραγματικά είναι ένα θέμα που καίει το τελευταίο διάστημα και βλέπουμε να σφίγγει ο κλοιός των πιέσεων στην Bytedance, η οποία είναι ο μητρικός όμιλος του TikTok, είναι κινέζικος όμιλος, ο οποίος ελέγχεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας. Και γι' αυτό υπάρχουν πολύ, πολύ έντονες ανησυχίες στην Αμερική ότι το TikTok, ότι η Bytedance με την πλατφόρμα της, το TikTok, κατασκοπεύει και χειραγωγεί τα 170 εκατομμύρια χρήστες στην Αμερική. Ναι. Και αυτό συνιστά μεγάλο πρόβλημα εθνικής ασφαλείας, ναι, των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι λοιπόν, το Σάββατο, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε ένα νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει ότι το TikTok μέσα σε ένα χρόνο θα πρέπει να πουληθεί. Η Bytedance δηλαδή θα πρέπει να πουλήσει τις αμερικανικές δραστηριότητες. Αν δεν το κάνει αυτό, τότε θα σταματήσει η λειτουργία του TikTok στην Αμερική. Μάλιστα. Χθες το βράδυ η Γερουσία ενέκρινε και αυτή αυτό το νομοσχέδιο. Αυτό έχει περάσει μέσα στο γενικότερο πακέτο για την εξωτερική βοήθεια της Αμερικής σε Ουκρανία και Ισραήλ. Ναι. Εντάσσεται μέσα σε αυτό και η ρύθμιση για το TikTok. Πέρασε λοιπόν και από τη Γερουσία, οπότε πλέον απομένει να γίνει νόμος, να υπογραφεί από τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Τζο Μπάιντεν. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ξεκινά στην Αμερική μία μακρόχρονη διαδικασία, μία μακρόχρονη διαμάχη, γιατί η Bytedance έχει πει ότι θα προσφύγει στα δικαστήρια και θα χρησιμοποιήσει όλα τα νομικά μέσα που υπάρχουν για να αποφύγει την πώληση του TikTok. Γιατί καταλαβαίνουμε, Ανέστη, ότι δεν θέλει να χάσει την πιο προσοδοφόρα δραστηριότητά της και τη μεγαλύτερη και την πρόσβαση στη μεγαλύτερη αγορά της, που είναι η Αμερική. Βέβαια. Και όλη η νέα γενιά εκεί είναι προσιλωμένη τώρα, έτσι, κακά τα ψέματα. Δηλαδή έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα και το Facebook και το Instagram και όλα τα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το TikTok είναι νούμερο ένα, έτσι, από ό,τι οσμίζουμε και εγώ και από τα παιδιά μου, ας πούμε, που είναι 22 χρονών. Έτσι ακριβώς. 9 στους 10 χρήστες, ναι, ναι, νέους μάλλον, νεαρής ηλικίας, χρησιμοποιεί το TikTok. Ναι, ναι, ναι. Και σε ολόκληρο τον κόσμο έχει περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο χρήστες. Mm-hmm. Και όπως λες, υπάρχει και το εξής δίλημα αυτή τη στιγμή εν ώψη των αμερικανικών εκλογών. Δηλαδή, να ακολουθήσει ο Τζο Μπάιντεν σκληρή στάση κατά του TikTok. Από τη μία θέλει να ακολουθήσει σκληρή στάση κατά της Κίνας, από την άλλη όμως δεν θέλει να δυσαρεστήσει και όλους αυτούς τους νέους, τους οποίους και θέλει να τους προσελκύσει. Βέβαια. Είναι δυνάμει ψηφοφόροι του. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι... Οπότε υπάρχει πολύ μεγάλο δίλημα στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Και εκτός από την Αμερική, Ανέστη, ναι, ασκούνται πιέσεις στο TikTok και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Βρυξέλλες άνοιξαν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άνοιξε δεύτερη επίσημη διαδικασία κατά του TikTok στο πλαίσιο της νομοθεσίας της για τις ψηφιακές υπηρεσίες που άρχισε να εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να περιορίσει τη μεγάλη επέκταση των κορυφαίων τεχνολογικών. Και με βάση αυτή τη νομοθεσία, οι τεχνολογικές πλατφόρμες θα πρέπει να καταθέτουν στην Κομισιόν εκθέσεις αξιολόγησης κινδύνου. Η TikTok λοιπόν παρουσίασε εφαρμόζει μία νέα υπηρεσία σε Γαλλία και Ισπανία, χωρίς να κάνει αυτή την έκθεση αξιολόγησης κινδύνου. Γι' αυτό και ξεκινά αυτή η διαδικασία από την Κομισιόν. Και γιατί υπάρχουν έντονες ανησυχίες για εθισμό των νέων και για διάφορες ψυχικές διαταραχές όταν οι νέοι κάθονται τόσες πολλές ώρες μπροστά στο διαδίκτυο και παρακολουθούν μία πλατφόρμα.